25 μήνες έχουν περάσει από το θάνατο του Στάθη Ψάλτη και ο αδελφός του Γιάννης Ρώτας μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας για όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό ανάμεσα στον ίδιο και τη χείρα του αξέχαστου ηθοποιού. Λίγους μήνες μετά το θάνατο του Στάθη Ψάλτη, του αδελφού σας, εσείς πώς είστε? Αυτό ο λατρεμένος μου, αυτό το πράγμα δεν ξεπερνιέται, αγάπη μου. Του έχω το καντιλάκι αναμένο συνέχεια. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, οικονομικά αυτά, αλλά εντάξει, τι να κάνω. Έχετε μιλήσει με τη Χριστίνα? Ναι, ναι, μίλησε. Αλήθεια το λέτε? Ναι, εγώ, σαν να μου είπε ο αδερφός μου, πάρε τη Χριστίνα τηλέφωνο. Και με πήρε και εκείνη, αλλά δύο. Η Χριστίνα τι σας είπε όταν μιλήσατε στο τηλέφωνο? Πολύ καλά. Τι σας είπε? Πάρα πολύ καλά. Με ρώτησε πώς περνάω, πώς είμαι, αν είμαι καλά. Να είναι καλά, να είναι καλά. Δεν υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ σας? Δεν έχετε τρέξει στα δικαστήρια? Δεν σας έκανε κάποια μήνυση η Χριστίνα? Όχι καλά, τίποτα, όχι. Μήπως κάνατε λίγο πίσω για τον αδελφό σας? Ναι, μα ο αδελφός μου σαν όνειρο τον είδα και μου λέει μίλα με τη Χριστίνα. Σας βοηθούσε οικονομικά ο Στάθης? Βεβαίως, βεβαίως. Ο Στάθης ήταν το στηρίγμα μου όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την κόντρα που είχε ξεσπάσει ανάμεσά τους λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Στάθη Ψάλτη, όταν ο αδελφός του δήλωνε πως η Χριστίνα, η σύζυγός του, τον βασάνιζε τις τελευταίες ώρες της ζωής του και επιδίωκε να τον απομακρύνει τόσο από τον ίδιο όσο και από την κόρη του. Μετά το γάμο άλλαξε. Η Χριστίνα έπαιρνε η Μαρία τηλέφωνο, δεν είτε το σήκωνα ή τη στόζινε εκείνη την ώρα. Έλεγχε τα πάντα η Χριστίνα. Η Χριστίνα τότε δήλωνε πως δεν ήθελε να πέσει στο επίπεδό του και διέψευδε τα όσα είχαν υποθεί. Είναι όλα ψέματα, όλα ψέματα. Τι να πρώτο πω? Αυτό που λένε ότι του έκανα βασανιστήρια, ο Στάθης είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν θα έμενε ποτέ με μια γυναίκα που θα του κάνει το παραμικρό. Δεν σηκώνε μίγα στο σπαθί του. Είχαμε μια συζήτηση από τις πολλές. Του λέω, ρε Στάθη, καλά κάνεις και δίνεις τόσα πολλά λεφτά στην κόρη σου, αλλά τόσα πολλά. Και μου λέει, Χριστίνα, αγοράζω το παιδί μου. Γιατί αυτή η καλιά γυναίκα, μου λέει, θα μου το πάρει. Σήμερα ο Γιάννης Ρώτας φαίνεται να έχει μετανιώσει για όλα όσα έλεγε εναντίον της γυναίκας του αδελφού του και μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας τη ζητά δημόσια συγγνώμη. Αν σας έβλεπε η Χριστίνα τώρα, τι θα της λέγατε? Χριστίνα μου, σ' αγαπώ. Συγγνώμη για ό,τι έγινε. Χριστίνακι μου, εντάξει, έγινε αυτό που έγινε, αλλά λόγια είναι του αέρα. Ξέχασε τα παιδί μου. Είπα αυτά που είπα. Δεν έπρεπε. Να είναι καλά το κορίτσι και αυτό, γιατί και αυτό τον αγαπούσε πολύ. Συγγνώμη παιδί μου, παραπέτυχα, είπα κάποια πράγματα παραπάνω, εντάξει. Και μου λέει ο Σταθούλης είναι μια χαρά και βλέπω και τον γιατρό και τον ρωτάω και μου λέει ο γιατρός ότι εγώ θα κάνω το Στάθη να πάει περπατώντας στο σπίτι. Και είναι και η κυρία δίπλα. Και σηκώνεται απάνω με νεύρο και μου φωνάζει, δεν θα ζήσει. Ίσως και αυτή η ένταση που είχε στο νοσοκομείο να ήταν και ψενοχώριας. Γιατί αυτή ήξερε σίγουρα ότι θα πεθάνει ο Στάθης. Στο είχαν πει γιατροί. Παρόλο που στο παρελθόν τόσο ο Γιάννης Ρώτας όσο και η Χριστίνα Ψάλτη είχαν ανταλλάξει πυρά και λογομαχούσαν δίχως τέλος, σήμερα φαίνεται πως θέλουν και οι δύο πλευρές να προστατέψουν την υστεροφημία του Στάθη Ψάλτη, αφήνοντας πίσω όλες τις κακές στιγμές. Ο Στάθης ήταν ο λατρεμένος και δοτικός άνθρωπος, ο πιο δοτικός άνθρωπος του κόσμου. Βόησε πάρα πολύ κόσμο και συναδέλφους και σπίτια σε φτωχούς και πολλά πράγματα. Δεν μπορώ, δεν ξεχνιούνται. Υπάρχει κάποια διαθήκη που άφησε ο Στάθης Ψάλτης? Όχι, όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει. Αποποίηση κληρονομιάς κάναμε όλοι. Δηλαδή? Αποποίηση κληρονομιάς, ό,τι έχει και δεν έχει, διότι η χρώστα ήταν με τις τράπεζες και με αυτά. Οπότε ούτε εσείς ούτε η Χριστίνα διεκδικείτε κάτι από την περιουσία του Στάθη Ψάλτη? Ναι, και η Χριστίνα έχει κάνει επιχείρηση. Εσείς αυτή τη στιγμή τι σας λέει περισσότερο από το Στάθη?
Τι είναι αυτό που σας λέει περισσότερο? Ο ίσχυος του, η αγάπη του, η λατρεία του, ο λατρεμένος μου. Πολύ. Και ας μην είχα να πάω.